Α αρχίσουμε με ένα απλό ερώτημα. Πού αποσκοπεί σήμερα μια συλλογική έκδοση για τον Κορνίλιο Καστοριάδη? Αυτό το ερώτημα παραπέμπει άμεσα σε ένα άλλο. Στο κοινό ερώτημα που ρητάει ή υπόρρητα θέτουν τα κείμενα του Αναχείρα Τόμου και που κάθε συγγραφέα ζητά να απαντήσει. Ποια είναι η επικαιρότητα και η σημασία τη σκέψη του Καστοριάδη? Όπω είπαμε, την απάντηση ή τι απαντήσει τη δίνει ο ίδιο ο τόμο. Καλό εννοώ όμω να ερευνήσουμε καταρχά το νόημα τη ερώτηση. Η επικαιρότητα ενό φιλοσόφου, ενό έργου σκέψη, έχει πολλαπλή μορφή. Εκδηλώνεται, θα λέγαμε, σχηματικά, σε πολλαπλέ διαστάσει. Αρχικά, όπω ο ίδιο ο Καστοριάδη έδειξε, η φιλοσοφία δεν είναι στορευτική σαν την επιστήμη, το έργο τη φιλοσοφία δεν ακυρώνεται από τι φιλοσοφικέ εξελίξει, η αλήθεια τη φιλοσοφία δεν επικυρώνεται από κάποια βασική ή τελική εξίσωση. Αντιθέτω, η φιλοσοφία δημιουργεί η ίδια το αίτημα τη αλήθεια, τον τόπο τη αλήθεια, το αίτημα του λόγου διδώνε και τη κριτική κάθε δεδομένη παράσταση. Κάθε φορά που συζητούμε για μια ιδέα, για ένα φιλοσοφικό έργο. Το φέρνουμε ξανά ενεργά σε κοινό μα παρόν αλλά και στην κοινή μα ιστορία. Καθώ κάθε φιλοσοφικό διάλογο αναζωογονεί τη διαχρονική αγορά των φιλοσόφων και αποτείει τον πλέον κατάλληλο φόρο τιμή στο στοχαστή του οποίου το έργο μα απασχολεί. Εξάλλου, τα ίδια τα κοινωνικά φαινόμενα μια εποχή, το κοινωνικό ιστορικό γίγνασθε, καθιστούν συχνά επίκαιρε εκ νέου αλλά και με διαφορετικό νόημα τι προβληματικέ και τα ερωτήματα που έχουν αναδειχθεί στον φιλοσοφικό λόγο του παρελθόντο. Το ενδιαφέρον που παρατηρείται τελευταία χρόνια για τη σκέψη του Καστοριάδη, όχι μόνο στο ακαδημαϊκό επίπεδο, αλλά κυρίως στο κοινωνικό, ερίδεται στα σύγχρονα κεντρικά πολιτικά μα και πραξιακά προβλήματα. Η σημερινή εποχή είναι μια εποχή κρίση σημασιών, μια εποχή κοινωνική σύγκρουση, ο καιρό του παρόντο. Η κριτική του Καστοριάζει το καπιταλιστικό φαντασιακό από το πολύ πρόσφατο παρελθόν, συνομιλεί με το δημοκρατικό διακύβευμα του παρόντο, συμμετέχει στη μάχη των ιδεών, στη διαμόρφωση του μέλλοντο. Η συγκυρία είναι μια ευκαιρία να αναλογιστούμε κριτικά μαζί με τον φιλόσοφο και χρησιμοποιώντα τι έννοιε και τα εργαλεία σκέψη που μα παρέχει το έργο του, το συλλογικό μα παρόν, τι φαντασιακέ σημασίε που συνθέτουν την κοινωνική πραγματικότητά μα και που γίνονται ορατέ μέσα από και δυνάμει τη κρίση τη σύγχρονη κοινωνία. Κατά τρίτον, εξίσου σημαντικό, για τον Καστοριάδη, η κοινωνία ω τρόπο του είναι να διαχώρισε από την ιστορία. Αυτό σημαίνει ότι κάθε κοινωνία, στοχεύοντα αναστοχαστικά προ το μέλλον τη, δημιουργεί το παρόν τη, ενώ ταυτόχρονα αναδημιουργεί και το παρελθόν τη, ανανεώνοντα ή αλλοιώνοντα το νόημά του και τη σχέση μαζί του. Για όλου αυτού του λόγου, το Αναχείρα βιβλίο δεν είναι ένα ακαδημαϊκό βιβλίο. Είναι, θέλουμε να είναι, επιδιώξαμε να είναι, ένα φιλοσοφικό βιβλίο. Τι εννοούμε όμω με τον όρο Φιλοσοφία, ιδιαίτερα σε ένα πλαίσιο που αφορά τον Κρονίλιο Καστοριάδη, αναφερόμαστε πρώτον στην προσπάθεια διάβγαση από το δυνατόν περισσότερων πεδίων και στιβάδων του είναι, στην απόπειρα να σκεφτούμε κάθε τι σκεπτέο και σκεπτό, Πρόκειται για μια προσπάθεια διάβγαση και όχι θεωρητική συστηματοποίηση. Καθώ η θεωρία, με την έννοια μια ιονή πλήρου και εξαντλητική ανακατασκευή του αντικειμένου τη, αρμόζει, σύμφωνα με τον Καστοριάδη, μόνο στα στεχ... στενά τεχνικά πεδία και όχι στο πεδίο τη φιλοσοφική σκέψη. Αυτή η διάκριση μεταξύ διάβγαση και θεωρία δεν αποτελεί απλώ μια επιθυμία του φιλοσόφου, ούτε συνίσταται σε μια απλή μεθοδολογική επιλογή. Αντιθέτω, αντιστοιχεί στο αντικείμενο τη σκέψη, σε αυτό που η σκέψη μα προσπαθεί να διαβάσει. Ακριβώ επειδή για τον Καστοριάδη ένα απολύτω κεντρικό χαρακτηριστικό του είναι αποτελεί η ριζική δημιουργία, η διαρκή και μη αναγόημηση ήδη υπάρξουσε συνθήκε ανάδυση νέων οντολογικών στιβάδων, πεδίων και μορφών, ποτέ μια κλειστή φιλοσοφική θεωρία δεν θα μπορούσε να συλλάβει αυτό που είναι. Γιατί το είναι είναι κάθε στιγμή ανοιχτό στην εταιρότητα και πλεονασματικό προ την ταυτότητα, και αυτό που είναι ήδη δεν μπορεί να προσδιοριστεί παρά μόνο κατά τρόπο τετριμένο ή περιοχικό και μερικό. Μα και γιατί μέσα από αυτό που είναι ήδη αναδύεται διαρκώ αυτό που δεν είναι ακόμη. Και μάλιστα με έναν τρόπο μη προβλέψιμο, ανεξάντλητο, μαγματικό. Έναν τρόπο που υπερβαίνει του δεδομένου καθορισμού και δημιουργεί νέου. Έτσι, ερχόμαστε στη δεύτερη σημασία που έχει ο όρο φιλοσοφία στο παρόν βιβλίο και στη σχέση φιλοσοφία με την πολιτική. Το προαναφερθέν χαρακτηριστικό του είναι η ριζική δημιουργία εκδηλώνεται και στον ανθρώπινο κοινωνικό-ιστορικό κόσμο και μάλιστα με έναν ιδιαίτερο τρόπο, στον οποίο εμπλέκεται ο αναστοχασμό οι άνθρωποι και οι κοινωνίε που διαρριγνύουν την κλειστότητα τη ατρονομία, αναστοχαζόμενοι επί των συνθηκών τη ύπαρξή του, τη σκέψη του, τη ζωή του, πράττουν και κάνουν να υπάρξει αυτό που μέχρι πρώτη ω όχι απλώ δεν υπήρχε, αλλά δεν ήταν καν νοητό. Η φιλοσοφία του Καστοριάδη, λοιπόν, είναι και μια φιλοσοφία τη πράξεω, τη διαβεβουλευμένη δράση, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο του πολιτικού προτάγματο τη αυτονομία. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Καστοριάδης προσπαθεί να θεμελιώσει με αυστηρό τρόπο το πρόταγμά του σε κάποια ανθρωπολογικά στοιχεία που ισχύουν καθολικά και περιουσιαστικά, κίνηση που εκτό ανάνθρωπο θα αφαιρούσε από του ώμου μα την ευθύνη τη επιλογή και τη άσκηση τη ελευθερία. Σημαίνει αντιθέτω ότι το πρόταγμα τη κοινωνική και αυτονομία δεν γεννάται εν κενό, ούτε αποτελεί απλή έμπνευση του φιλοσόφου. Έχει ιστορικά και κοινωνικά ριζώματα στου αγώνε του παρελθόντο, κουβαλάει μια πείρα και συγκροτεί μια ιστορία την ιστορία τη αυτονομία. Η ύπαρξη αυτή τη πείρα και αυτή τη ιστορία προποθέτουν την αρχική ρήξη τη αταρονομία που σημαδεύει, σύμφωνα με τον Καστοριάδη, η διπλή γέννηση τη φιλοσοφία και τη δημοκρατία στην ελληνική αρχαιότητα. Έτσι, στο παρόν βιβλίο συνεπάρχουν η σκέψη και η πολιτική, η σκέψη για τη σκέψη και η σκέψη για την πολιτική. Δεν θα πρέπει λοιπόν να εκπλήσει το γεγονό ότι στι σελίδε του συναντιούνται άνθρωποι με στιβαρό φιλοσοφικό υπόβαθρο, με ανθρώπου που γνώρισαν τον Καστοριάδη στου δρόμου τη πολιτική, των κινημάτων. Των αυτοδιαχειριζόμενων εγχειρημάτων και οι οποίοι στη συνέχεια προσπάθησαν μέσα από τη φιλοσοφία να φωτίσουν τα παιδεία που ανοίγει μπροστά του η πράξη τη αυτονομία. Αυτή η συνάντηση αποτέλεσε άλλωστε κομβικό χαρακτηριστικό και του συνεδρίου Η Κοινωνική και Πολιτική Σκέψη του Κορνίλιο Καστοριάδη, 20 χρόνια μετά, που διοργανώθηκε από το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πολιτική Επιστήμη και Ιστορία, το τμήμα τη Πολιτική Επιστήμη και Ιστορία του Παντίου Πανεπιστημίου, στο διάστημα 1 με 3 Δεκεμβρίου του 2017 με 65 ομιλητέ από 7 χώρε. Αυτό το συνέδριο αποτέλεσε κατά κάποιο τρόπο και το έναυσμα για τον αναχείραστο τόμο. Όχι με την έννοια ότι δημοσιεύονται εδώ οι εισηγήσει των ομιλητών, οι οποίε άλλωστε ήταν πολύ περισσότερε, αλλά με την έννοια ότι πολλέ από τι συζητήσει που ξεκίνησαν, πολλοί από του προβληματισμού που ανακοινήθηκαν, πολλέ από τι σχέσει που δημιουργήθηκαν εκεί, μεταφέρονται και στο βιβλίο. Ακριβώ επειδή ο τόμο εντάσσεται σε μια ευρύτερη δημόσια συζήτηση για τη φιλοσοφία, την πολιτική και τον ίδιο τον Καστοριάδη, μια συζήτηση που προηγείται του τόμου και την οποία θέλουμε να υποδαβλήσουμε για να ζωντανή συζήτηση και, για να μην πούμε ιδίω με την έννοια ότι οι άνθρωποι συναντιούνται σε ένα κοινό τόπο και μιλούν ελεύθερα και ισότιμα, επιλέχθηκαν κείμενα συγγραφέων που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο. Ακόμα και τα δύο κείμενα που χρειάστηκαν μετάφραση είναι γραμμένα από ανθρώπου που συμμετέχουν εδώ και χρόνια στον χώριο φιλοσοφικό και πολιτικό διάλογο, συνεπώ γνωρίζουν τι θεματικέ, τι πρακτικέ και θεω... θεωρητικέ αντιπαραθέσει που επικρατούν και τι λαμβάνουν υπόψη. Γι' αυτό, στον παρόν τόμο, υπάρχουν κείμενα τον Γεράσιμο Στεφανάτου, του Νίκου Αναπλιώτη, του Κανάκη Λελεδάκη, του Γιώργου Οικονόμου, του Αλέξανδρου Κυπιολί, του Γιάβρο Αρταρίνσκη, του Νίκο Ιωάννου, του Αλέξανδρου Σχισμένου, του Γιώργου Ευαγγελόπουλου, του Γιώργου Φαράκλα, του Γιάννη Κτενά, του Κωνσταντίνου Καβουλάκου, τη Γκόλφα Μαγκίνη, του Άγγελου Μουζακίτη, του Σωτήρη Χεμανδούρα, του Βασίλη Ρωμανού, του Γιάννη Λαζαράτου, του Γιάννη Πρελορέτζου, του Άρη Κομπορόζου και τη Σοφιάν Καναούτη. Τα κείμενα του Χιτόμου επιχειρούν να ακολουθήσουν τον Καστοριάδη στη διαδρομή του και να συνομιλήσουν με τη σκέψη του, φωτίζοντα αρετήματα από όλα τα πεδία με τα οποία καταπιάστηκε. Τι είναι η ψυχή για το ανθρώπινο υποκείμενο, ποιο το νόημα τη άμεση δημοκρατία και τη συλλογική και ατομική αυτονομία, τι ρόλο παίζει η οντολογία του μάγματο, τη δημιουργία και τη ανάδυση στο κοινωνικό, στο φυσικό και το βιολογικό κόσμο. Πώ επηρεάζει τον Καστοριάδη, η αγάπη του και την τέχνη, με ποιου στοχαστέ συνομίλησε προκειμένου να δημιουργήσει το δικό του φιλοσοφικό σύμπαν. Και τέλος, πώς μπορούμε να συσκεφτούμε μέσα από τις δικές του έννοιες το δικό μας παρόν.